3 το πρωί, φοιτήτριες και φοιτητές του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους του ΕΚΠΑ, βρισκόμαστε στις φύλες Πανεπιστημιούπολης, πραγματοποιούμε συγκέντρωση ενάντια στην επικείμενη είσοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Τους το κάναμε ξεκάθαρο και σήμερα το πρωί και θα συνεχίσουμε. Δεν έχουν καμία θέση στις σχολές μας. Αυτή θα είναι η απάντησή μας από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να μπουν. Βρισκόμαστε εδώ γιατί απαιτούμε τα τεράστια ποσά που δίνονται για την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων, για την ένταση της καταστολής και την πανεπιστημιακή αστυνομία να πάνε στις πραγματικές μας ανάγκες, στις ανάγκες των φοιτητών που εδώ και καιρό έχουμε κάνει γνωστές. Διεκδικούμε εδώ και τώρα να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που η αστυνομία δεν πρόκειται να λύσει. Να δοθούν εδώ και τώρα χρήματα για δωρεάν σύκτηση, στέγαση όλων των φοιτητών, για ανέργεση νέων εστιών. Διεκδικούμε εδώ και τώρα λεφτά για καθηγητές, για δωρεάν συγκράματα, για το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζονται τα ιδρύματά μας, για προσωπικό καθαριότητας. Την ίδια στιγμή που, για παράδειγμα, στη φιλοσοφική 9-ωρο κτίριο έχουμε μόνο 9 καθαριστές. Διεκδικούμε εδώ και τώρα να αναβαθμιστούν οι σπουδές μας, τα πτυχία μας να είναι η μοναδική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά στο αντικείμενό μας με όλη τη γνώση ενταγμένη σε αυτό. Αυτές είναι οι διεκδικήσεις μας, αυτά διεκδικούμε, αυτά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και ενάντια στο νέο νόμο που τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται λοιπόν να κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας.